Κοντά μας είναι ο Νίκος Κωστόπουλος, γραμματέας επιστημονικών φορέων. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Η Ελλάδα επιστρέφει σιγά σιγά στην ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη η οποία όμως χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ανεμική ακόμα. Το ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην ανάπτυξη είναι ένα ψέμα. Η ανάπτυξη δεν είναι απλώς ανεμική, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Απέχει πάρα πολύ από την ανάπτυξη που θα μπορούσαμε να έχουμε τα τελευταία χρόνια, αν είχαμε αντιμετωπίσει τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Και αυτό είναι ξεκάθαρα ένα αποτέλεσμα, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι στη χώρα μας τα τελευταία 3 περίπου χρόνια, με την σημερινή και απερχόμενη κυβέρνηση, δεν έχει γίνει τίποτα προς την κατεύθυνση το να μπορέσει να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα. Με απότερο σκοπό την ενεργοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το γεγονός αυτό, το ότι δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στη χώρα μας, αλλά δυστυχώς καταργούνται πάρα πολλές από αυτές, έχει οδηγήσει και πάρα πολλούς Έλληνες επιστήμονες και ειδικά νέους ηλικία Έλληνες επιστήμονες υψηλών προσόντων να φύγουν από τη χώρα μας, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον σε μια καινούρια για αυτούς πατρίδα. Είτε γιατί εδώ δεν είχαν δουλειά, είτε γιατί δυστυχώς ακόμη και αυτές οι δουλειές που υπήρχαν και που υπάρχουν δεν δίνουν καμία προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον για τους πατριώτες μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.